Ορίστε. Εδώ είμαστε. Τρίτο μέρος εκπομπής. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι έχουμε αλλάξει λίγο το σκηνικό. Έχει αλλάξει. Έχουμε εισβολής, να το πω, μέσα συγγνώμη, σε πολλά κύριε, εισβολικά. Πού πάτε, ποιος είστε? Θέλετε κάτι? Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, κύριε. Hello! Μα, μα, γαλανομάτικό μου εσύ, αγόρι όμορφο. Τι είναι, τι είναι, τι είναι, δεν θα μιλήσεις. Μίλα μου, ναι. Είναι ο κύριος ο Μυστηριώδης. Ο Μυστηριώδης κύριος. Ναι. Δεν θα μιλήσει, δεν θα μας πει okay, κάτι. Καλησπέρα σας. Ποια μαντινάδα λέει να σου πω, ψημιδευτή μου βιόλα. Που είναι τα κάλλη σου πολλά και δεν τα βάνει όλα. Oh. Άργησε, αλλά τι είπε, έτσι. Άργησε, αλλά τι είπε, Σοφία Βαγιατζάκη. Αυτά μου κάνει στα τηλέφωνα, καταλαβαίνεις. Αυτά μου κάνουν. Ξεκινάει τις ματινάδες και δεν έχω αντίλογο, δεν ξέρω τι να του πω. Και άντε τώρα να αρνηθείς. Και άντε τώρα να κάτσω να επινοήσω ματινάδα εκτόπου. Ανά δευτερόλεπτο σου κατεβάζει για το οτιδήποτε. Ο κύριος έφυγε, θα ξανάρθει. Σε άλλη μορφή. Να καλησπερίσω τις κυρίες που είναι μαζί μας. Σοφία Βαγιατζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε, χαίρετε, χαρά μου. Μιλάω στον Ενικό κατευθείαν. Εννοείται, Ενικό. Γιατί είσαι και ένα πρόσωπο που αγαπάμε πάρα πολύ όλοι. Είδατε και τον κύριο ο οποίος έβγαλε την μεταφίεση και ήρθε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε που μας έχετε εδώ για μια χρονιά. Εμείς ευχαριστούμε. Να καλησπερίσω όμως και τη Γεωργία Χέλμη, η οποία είναι υπεύθυνη τύπου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα. Και Παναγιώτης Μαρκογιαννάκης, η ψυχή του μαλλιώτικου καρναβαλιού, ο άνθρωπος Παύλα Τρέλα. Θα το πω έτσι, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Συγγνώμη, το απέδειξες για μία ακόμη φορά ότι το μαλλιώτικο καρναβάλι είναι εδώ και έχει ανεβάσει και πάλι τον πύχη. Στα μάλια, λέει, διοργανώνουμε όπως παλιά και πάλι ένα από τα πιο τρελά στην Κρήτη καρναβάλι. Να έρθείτε στα μάλια και περάστε καλά. Για όλους σας το λέμε. Μη φοβάστε τον κόσμο, ο καιρός θα είναι καλός, μην ανησυχείτε για τίποτα. Είμαστε έτοιμοι να σας δεχθούμε, να σας υποδεχθούμε, να σας φιλοξενήσουμε απρόσκοπτα με την κυκλοφορία και όλα τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά για να περάσετε καλά. Και εσείς, η οικογένειά σας, και οι φίλοι σας και όλοι μαζί. Γεωργία, νομίζω ότι με τις μαντινάδες αυτές, το δικό σου το έργο που είσαι υπεύθυνη τύπου γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Είναι απίστευτα εύκολο. Πιο άμεσο κάλεσμα. Εγώ απλώς αντιγράφω ή σημειώνω και είναι μια χαρά όλα. Επίσης, το έργο μου είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί πέρα από τις ετοιμασίες θα έχουμε έναν υπέροχο άνθρωπο στην παρουσίαση του καρναβαλιού. Και περιμένουμε τα καλύτερα την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άρα τρέλα κορδέλα, χαρά και έφη χορός, τραγούδι. Να διασκεδάσουμε, να ξεφαντώσουμε, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε στο πετσί μας τι σημαίνει καρναβάλι. Γιατί εδώ αυτοί οι άνθρωποι ζουν και αναπνέουν για αυτό το θεσμό. Το διοργανώνουμε τέλεια. Mm-hmm. Από το 97, από το έχετε αναλάβει, το έχετε απογειώσει και το απογειώνετε και ακόμη. Πού θα φτάσετε, μην τον ρωτάς γιατί δεν θα σου πει. Λέει και ο Καζαντζάκης, θέλω να γνωρίζω ότι θα φτάσουμε εκεί που δεν μπορούμε. Έτσι. Αυτά είναι. Είναι και ποιητής, μην τον βλέπεις έτσι. Σοφία Βαγιατζάκη δεν χρειάστηκε και πολύ για να σε ρίξει, έτσι. Δεν χρειάστηκε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η γοητεία του είναι αυταπόδεικτη. Οπότε με το που σε παίρνει, σου λέει μία μαντινάδα, λες ναι, εντάξει, θα έρθω, σταμάτα. Έλα, σταμάτα. Τες ώρα, όλη τη μέρα. Ήρθα. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τόσο όμορφη ενέργεια και έντονη προσωπικότητα. Προσπαθώ, ναι. Πες εντάξει μου, αυτή η ωραία προσωπικότητα και αυτή η ωραία ενέργεια. Όταν ενωθεί με τα μάλια. Ναι. Τι θα γίνει. Τρέλα, τρέλα και γίνει, κορδέλα. Γίνει. Κοίταξε, είναι ούτως ή άλλως το καρναβάλι. Είναι ένα πράγμα που σου φτιάχνει το κέφι αυτόματα. Ναι. Ούτως ή άλλως. Η οργάνωση είναι καταπληκτική. Οι άνθρωποι αυτοί το έχουν μελετήσει από το α του μέχρι το ω του. Θα έρθουν όλοι, θα έρθετε όλοι, θα περάσετε καταπληκτικά. Θα περάσουμε κι εμείς καταπληκτικά μαζί σας. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα αναμειχτούμε εκεί με τους καρναβαλιστές. Εδώ με τη Γεωργία μου, θα κάνουμε κουβεντούλες, θα κάνουμε χορευτικά, λαμπάντες και τέτοια. Τις ζουζουνιές μας και τα. Γεωργία, αυτά δεν μου τα είπες στο τηλέφωνο, Γεωργία, τις προηγούμενες ημέρες. Τα φιλάς για έκπληξη. Δώσω ένα σοβαρό προφίλ και να έρθουμε εδώ και να ξεκινήσουμε, να ξετυλίξουμε τις προσωπικότητες. Ελεύθερα, μάλλον. Κοιτάξτε, θέλουμε. Είναι ξεφάντωμα, ρε παιδί μου, το καρναβάλι. Ούτως ή άλλως και όταν είναι και τόσο καλά οργανωμένο και έχεις την ασφάλεια. Ότι εντάξει, τρέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αγόρι μου! Αγόρι μου! Βλέπεις, έτσι ήρθε για σένα να ξέρει. Θα περάσουμε πολύ ωραία αυτό. Θα φάμε. Θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε και όλα καλά. Μας κάνει και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Παιδιά, ας κλείσουμε την εκπομπή από τώρα να πάμε στα μάλια, γιατί εγώ έχω ήδη μπει στο κλίμα. Καταρχήν να σας πούμε το εξής, ότι έχουμε 18 ομάδες, έχουμε 25 άρματα, πάνω από 2.000 καρναβαλιστές
Και φυσικά περιμένουμε όλο αυτόν τον κόσμο να έρθει όχι μόνο για να απολαύσει ένα υπέροχο θέαμα, αλλά για να περάσει καλά. Και όπως προϋπόθηκε, έχουμε πολύ φαγητό, πολύ ποτό και πάνω απ' όλα πολύ διασκέδαση. Άρα τα έχουμε όλα. Αυτή την Κυριακή στις 3, νομίζω ότι ένα από τα καλύτερα ραντεβού που μπορεί να δώσει κάποιος είναι στα Μάλια. Και έχουμε και Παναγιώτη, και έχουμε και Γεωργία, και έχουμε και Σοφία. Τα πάντα και όλα, όλα και έχουμε και καλή διάθεση και χαρά για τη ζωή και χαρά και κέφι για το παιχνίδι. Και βγήκατε και στο Κρήτη σήμερα. Θα κάνουμε καρναβαλάκια και όλα θα τα κάνουμε και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θες, πες μου, τι άλλο να ρωτήσω κάτι. Θα έρθω, εγώ είμαι και κοντά, είμαι γούβες. Πες επίσης ότι φέτος για πρώτη φορά βραβεύεται, τι. Στο καρναβάλι το Μαλλιώτικο, τι βραβεύεται. Η Σοφία τα ξέρει πιο καλά από εμάς. Τι βραβεύεται. Παναγιώτη δεν μου είπες. Θα βραβεύσουμε φέτος πρώτη φορά την καλύτερη στολή. Νικόλα, οι, οι θεατές του καρναβαλιού έχω βρει, θα ψηφίζουν την καλύτερη στολή από τα θέματα και τα άρματα τα οποία θα παραλάβουν μπροστά τους. Α, θα όχι μάσουμε... από τους θεατές. Όχι. Τώρα Παναγιώτη μου τα χαλάς δηλαδή. Θα ψηφίσουν την καλύτερη στολή των αρμάτων και των θεμάτων που θα παραλάβουν μπροστά τους. Μπορείς πάω, να μπεις ένα από τα θέματα, έτσι. Μπορώ να ψηφίσω εγώ. Ό,τι θέλεις κάνει. Εσύ ειδικά κάνεις ό,τι θέλεις. Με τρέλα και κορδέλα, τα πάμε. Προλαβαίνει κάποιος να μπει σε κάποιο άρμα τώρα, αν θέλει. Υπάρχουν ελάχιστες ομάδες οι οποίες είναι ακόμα ανοιχτές. Ναι. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να δηλώσει συμμετοχή. Υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας πολύ εύκολα να μας βρει είτε στο Facebook είτε στο ίντερνετ γενικά. Άρα ναι, βεβαίως είμαστε ανοιχτοί. Mm-hmm. Και γενικά θέλουμε να έρθει ο κόσμος να περάσουμε καλά. Γιατί υποσχόμαστε και όπως κάθε χρόνο κάνουμε. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό το ταπεραμένο του Παναγιώτη δεν ξέρω τι θα το κάνεις αυτό το δίδυμο. Θέλετε κάτι? Yes, please. Στα Μάλια λέει αυτή την Κυριακή θα κλάψουν οι μάνες. Κλείνουν την παρέλαση με άρμα οι Βραζιλιάνοι. Hey, Μπομπολέιρο! Έτσι, λίγο απ' όλα. Να σε δω απάνω στο άρμα των Βραζιλιάνων. Ανάθεμά με και το 18 ποντό το τακουνάκι και τα κορμάκια όλα αυτά. Ανά και τα καμπύλια να πηγαίνουν έτσι. Δεν θα τα κάνω εγώ αυτά. Όλα θα τα κάνουμε. Το ποτήρι που ήπια το νερό τώρα πριν μπούμε, είχε μόνο νερό. Είχε μόνο νερό. Είχε μόνο νερό, Παναγιώτη. Αυτό το δίδυμο, πες μου σε παρακαλώ την ημέρα του καρναβαλιού, τι θα το κάνει. Θα είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Θα μας αμολύσεις το δρόμο. Δεν θέλω σοβαρό να το ξέρω. Νομίζω ότι απλώς. Άμα σου πω πώς θα μπουν στο πλάνο, δεν το λέω. Μην το πεις. Άμα σου πω πώς θα μπουν στο πλάνο, δεν το πιστεύεις. Απλά θα μας αμολύσεις το δρόμο. Και θα μας αφήσει να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Λοιπόν, έχω τρελαθεί. Πραγματικά. Έχω ξετρελαθεί, μάλλον. Εκκίνησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Ακριβώς. Είναι. Δίδυμο φοβερό. Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ στην Κρήτη, επειδή είναι πραγματικά ο πιο ευλογημένος τόπος, είναι δηλαδή δικαιωματικά. Του ανήκει αυτή η λέξη και όλη η σημασία της λέξης, ευλογημένος τόπος, δηλαδή μου φτιάχνει διάθεση με το που πατάω το πόδι μου στο αεροδρόμιο. Μετά μπλέκεις με όλη αυτή την παλαβομάρα, κάτσε και πιάω, πιάω μια ρακή, μα δεν πίνω, μια ρακή. Μα φάε κάτι και πιάω μια ρακή. Και έλα να πάμε να πιούμε τα κρασιά και αυτά, δηλαδή το κέφι μου, είμαι άϊπνη, είμαι από το πρωί στους δρόμους και είναι λες και η μέρα μου έχει ξεκινήσει τώρα, τι να σου πω άλλο. Έχεις όμως και ρίζα κριτική, έχεις την πιζουλάδα, την έχεις στο αίμα σου, δεν είναι μόνο η παρέα. Ο γιατζάκι δεν είναι τυχαίο. Ναι. Ιεράπετρα και Αργαλοχώρη, παππούς και γιαγιά. Παπάς γεννήθηκε μεγάλο στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, γιατί ο παππούς έφυγε πολύ μικρός. Αλλά έχουμε. Ο παππάς έχει 17 πρώτα ξαδέρφια βαλιατζάκι, τεσπαντού ξαμολυμένου όλη την κλίση. Έχει υπόψεις ότι κάνει και το Αργαλοχώρη καρναβάλι. Αλήθεια μου. Ώρα μας είναι να έχουμε προβλήματα τώρα. Τι προβλήματα να έχουμε. Γιατί να σε διεκδικήσουν. Ξέρω εγώ να έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν υπάρχουν δικιά μα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Η Κρήτη είναι ενωμένη. Είναι ένα πράγμα. Και πάντα η Κρήτη διαφορά έχει από του άλλου τόπου. Γιατί έχει αντάρτικη ψυχή και κουζουλούς ανθρώπους. Έτσι, τώρα θα σε αγκαλιάσω και θα σε φιλήσω για τον άνθρωπό μου. Δεν υπάρχει λόγος να μιλήσεις. Έζησε παρακαλώ, εγώ τι φταίω. Τα φταίω. Εγώ ένα τηλέφωνο την πήρα και από εκεί πέρα. Εντάξει τώρα, Παναγιώτη, εδώ που τα λέμε δεν ήταν τυχαία εκεί η επιλογή. Είχε το φαν. Ήξερε σε ποιον άνθρωπο απευθύνεσαι. Ευχαριστώ, Νικολέτα, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Να τα λέμε αυτά, μίλα και εσύ. Ναι.
Εγώ προειδοποίησα τον κόσμο, τους τηλεθεατές, ότι ήρθαν εδώ για να κάνουν χαμό από τα μάλια, το μαλλιώτικο καρναβάλι. Βλέπετε τι μας περιμένει. Θέλω όμως να μου πεις και κάποια διαδικαστικά, Παναγιώτη, γιατί ξέρεις, ο κόσμος τώρα δεν θέλει και να ταλαιπωρηθεί. Και ευχαριστίες θα πούμε για αυτούς που είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθούν για τα πάντα. Εγώ θέλω να μου πεις για τον κόσμο ο οποίος θέλει να έρθει στα μάλια εκείνη τη μέρα. Ωραία. Πότε λοιπόν είναι ιδανική ώρα για να έρθει. Μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος. Ωραία, θα ξέρει τι γίνεται. Αρχή. Κυριακή 10 του Μάρτη. Εμείς θα ξεκινήσουμε το καρναβάλι 3 ώρα το μεσημέρι. Οι δρόμοι θα κλείσουν με την αμέριστη συμβολή της αστυνομίας, της τροχέας και ιδιωτικής ομάδας security. Θα κλείσουν οι δρόμοι 1 ώρα το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει όχι ότι δεν θα περνά κάποιος να πηγαίνει από το Ηράκλειο στον Άγιο Νικόλαο, για τον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Θα έχουμε ρύθμιση κυκλοφορίας ώστε να μην περνάει μέσα από τα μάλια. Μη φοβάται ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε οργανωμένα πάρκινγκ. Είναι ήδη εκπαιδευμένοι οι σεκιουριτάδες μας. Θα παρκάρουν, θα μπουν πεζοί μέσα στα μάλια. Υπάρχουν όλα τα μαγαζιά των μαλλίων ανοιχτά. Και αυτοί που έχουν κλείσει για χειμώνα και αυτοί έχουν ανοίξει. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πολλές χιλιάδες άτομα. Θα έρθουν, θα φάνε, θα πιούν, θα χαλαρώσουν. 3 ώρα ξεκινάμε. Τελειώνουμε την παρέλαση. Έχουμε 18 άρματα με 22 και 23 τεράστια πολυεστερικά θέματα. Φέτος έχουμε και αγοράσει από την Πάτρα πολυεστερικά, αλλά έχουμε φέρει και ένα συνεργείο από την Πάτρα. Ο Δήμος Χερσονήσου που είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Μασοράκη, τους αντιδημάρχους και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας παραχωρήσαν ένα απίθανο τόπο, τον οποίο είναι κλειστός και δουλέψαμε τουλάχιστον 2 μήνες τώρα και φτιάξαμε αυτά που θα φτιάξουμε δικά μας, παρακαλώ, με συνεργεία από την Πάτρα. Το καρναβαλικό μας εργαστήρι. Το καρναβαλικό εργαστήρι. Είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι. Φτιάξαμε αυτά που φτιάξαμε. Το σπίτι μας. Μόνο ο δούριο ύπος, ο δύρος ύπος που θα δουν οι τηλεθεατές μας είναι στα 5 μέτρα ύψος. Μπράβο σας. Φέτος λοιπόν πιάνουμε ένα στόχο. Α, έχουμε ένα δικό μας χώρο, ο οποίος είναι κλειστός και ψηλός. Β, φέρουμε το δικό μας συνεργείο και κάναμε τα δικά μας πράγματα. Γ, και εσείς έχετε πάρει πλάνα από αυτό, υποδεχθήκαμε τις δικές μας παραγγελίες από την Πάτρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κλείνει ο κύκλος. Δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα οι στόχοι μας πάνε καλά. Ο καιρός και ο Θεός μας αγαπά. Όχι μόνο η Σοφία και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι καρναβαλιστές και η Οργανωτική Επιτροπή. Και ο Θεός θα είναι καλοκαίρι. Θα είναι ο καιρός απίστευτος. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να μην πάμε καλά. Παρ' όλα αυτά, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Εμείς έχουμε προβλέψει και πώς θα φύγει ο κόσμος από τα μάλια, έτσι, να μείνει ευχαριστημένος, να μην καθυστερήσει και να διασκεδάσει. Δεν θέλουμε να φύγει κανένας μετά την παρέλαση. Θα κάνουμε πάρτι στην κεντρική πλατεία με κλειστούς τους δρόμους και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περίπου 10 με 20.000 άτομα. Θα κρατήσουμε λοιπόν συμβολική τιμή στα σουβλάκια, συμβολική τιμή στα ποτά και όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι και το βράδυ λοιπόν, θα πούμε. Παραμάνες πήραμε. Παραμάνες. Παραμάνες. Εσύ τώρα το πας αλλού, ναι, αλλά επειδή στον άρα το. Δεν θα τολμήσω να ρωτήσω. Φοβάμαι να ρωτήσω. Κάποια στιγμή είχε πάθει μία μικρούλα ζημιά, μία από τις στολές ενός από τους κοριτσιών. Αφού ξεμασκαλωθήκαμε, χορεύει Βραζιλιάνα στη μέση στο Καστρινό Καρναβάλι και μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, να σε απασχολήσω, λέω, τι συμβαίνει. Μου λέει, μου έπεσε, μου λέει, το εσώρουχο γίνεται, μου λέει, σε παρακαλώ να μου το φτιάξεις. Λέω, πώς να σου το φτιάξω, αγάπη μου. Μήπως έχεις, μου λέει, παραμάνες. Και από τότε στην τσέπη μου έχω πάντα παραμάνες. Ετοιμοπό. Έτσι. Όποιο καεί στο. Είπα εγώ. Τι λένε. Στο χυλόφισα και το γιαούρτι ή το γιαούρτι. Έτσι. Είπα εγώ ότι δεν έπρεπε να ρωτήσω, αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έπεσε στην παγίδα μου, ευχαριστώ. Έπεσε να ρωτήσει. Τώρα θα ξέρει αν χρειαστεί παραμάνα σε ποιον θα απευθυνθεί. Παναγιώτα παραμάνα. Να κλείσω εγώ με αυτό που ανέλαβα να πω. Ευχαρίστησα τον Δήμαρχο τον κύριο Μασοράκη. Ευχαρίστησα την πρόεδρο τη Συνοφελού Επιχείρηση. Και ευχαρίστησα και τους αντιδημάρχους και το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να ευχαριστήσω και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Ερνοντάκη. Με τους αντιπεριφερειάρχες μας στηρίζουν και αυτοί. Έχουμε πολλούς χορηγούς όσον αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε την Α, μεγάλο χορηγό στο καρναβάλι μας, οικονομικά μας υποστηρίζει. Μικρούς χορηγούς, πολλούς και διάφορους. Και έχουμε και μια οργανωτική επιτροπή με μια νεολαία που είναι οι κατασκευαστές και οι δημιουργοί του μαλλιώτικου καρναβαλιού. Τα μεγάλα ευχαριστώ. Έτσι. Και τα μεγάλα μπράβο είναι για αυτούς. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο τα νεαρά παιδιά. Όπου και να χτυπήσουμε την πόρτα ή το τηλέφωνο, δεν μας ρωτάνε ποιος είναι, μας ρωτάνε τι θέλετε, έρχομαι να σε βοηθήσω. Παναγιώτη, θέλω να σου πω κάτι εδώ, επειδή κάθε χρόνο συζητάμε για το μαλλιώτικο καρναβάλι και πέρυσι τα λέγαμε και φέτος τα λέμε, αλλά έχω να ομολογήσω ότι τα καρναβάλια και η Σοφία που γυρίζει ολόκληρη την χώρα, νομίζω το έχει δει αυτό. Ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες, ναι, κάνουν μια γροθιά τον κόσμο. Είναι κάτοικος, είναι επιχειρηματίας, είναι νέος, είναι γέρος, είναι μικρό παιδί.
Είναι μια μεγάλη γιορτή για κάθε βέβαια, τόπο. Είναι γεγονός αυτό. Και θέλω να σου πω ότι όλα πάντα όμως, γιατί πρέπει να ευλογούμε όχι τα γένια μας ακριβώς, mm-hmm. αλλά στους ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια και τα μπράβο, πέρα από όλους αυτούς που ανέφερε ο Παναγιώτης, είναι και όλα αυτά τα παιδιά, αυτοί εδώ οι άνθρωποι που το έχουν αναλάβει και το οργανώνουν τόσο ωραία και το κάνουν με τόση αγάπη, με τόσο πάθος και με τόση ζέση. Δεν το διεκπαιρεώνουν απλά όχι, να το κάνουν έτσι όχι, απλά όχι. Για να γίνει. Βλέπεις, παιδί μου. Το αγαπάνε. Το βλέπεις στο μάτι του, το γουστάρουνε, καραγουστάρουνε, τρελαίνονται γι' αυτό. Η αλήθεια είναι, ναι. Πες την αλήθεια κι εσύ. Ο άνθρωπος, άμα είναι μόνος του, είναι ένα σκέτο μηδενικό. Η γιαγιά μου ξέρεις τι έλεγε. Αν έχει καλή ομάδα. Ούτε στον παράδεισο δεν μπορεί μόνος του κανείς. Αυτό είναι. Άμα έχει μια καλή ομάδα ο άνθρωπος, μπορεί να ρίξει τα βουνά κάτω. Έτσι. Και το Μαλλιώτικο Καρναβάλι οφείλεται στην ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής και στις ομάδες οι οποίες φτιάχνουν τα θέματα και τα άρματα για την κακά τα ψέματα. Με ένα κουμπάκι θα πάρει το πολυεστερικό και θα είναι 4 μέτρα ύψος. Και από κάτω θα υπάρχει ένα ρημουλκό να το ρημουλκεί και κάτι τρεις αγγίφτηκα. Το θέμα είναι η ομάδα. Να φάει, να πιει, να τσακωθεί, έτσι. Να έρθουν σε προστριβές, να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα και στο τέλος να είναι όλοι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι και να πούνε δόξα σοι ο Θεός, πάμε για το 2020 και συνεχίζουμε. Με το που τελειώνει το καρναβάλι μου, το βράδυ Κυριακής, θα το δει η Σοφία, δίνουν ήδη ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Καταρχήν έχουμε ήδη δηλώσει συμμετοχών για του χρόνου θέματα κτλ. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να τονίσω και κάτι άλλο. Πέρα από την νεολαία των Μαλλίων, είναι και η στήριξη των γύρω περιοχών. Έχουμε ομάδες από γύρω-γύρω, έτσι. Οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και αυτό που είπες πριν για τη συσπήρωση, ότι οι καρναβάλια γίνονται σε όλη την Κρήτη. Όλη την Κρήτη. Έτσι, ωραία καρναβάλια, ωραία συγκλήσεις. Πολύ χαιρόμαστε, παντού, σε όλο τον στηρίζουμε νησί. Όλα έτσι. Τα καρναβάλια και βεβαίως εμείς είμαστε ακόμα περισσότερο τυχεροί. Έχουμε ομάδα από το Σίσι, έχουμε ομάδα από την Νεάπολη, έχουμε ομάδες από τη Χερσόνησο. Από τις Γούβες έχετε, που είναι και το χωριό μου. Όχι, έχουμε όχι, και εμείς καρναβάλια. Κάνανε καρναβάλια το δικό τους. Έτσι. Ναι, κάνανε το δικό και τους και το έχουν είχαμε, αύριο. Αλλά ναι. Φέτος το καρναβάλι στις Γούβες γίνεται αύριο και έχουν λίγο ένα θέμα μεταφοράς κλπ. Όμως είμαστε σε καλή πορεία. Έτσι. Του χρόνου πιστεύω ότι. Εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι πραγματικά να βλέπω τα χωριά, το κάθε τόπο της Κρήτης, το κάθε μέρος της Κρήτης να παίρνει ζωή, να φουντώνει αυτή η ενέργεια, να φουντώνει αυτή η ζωντάνια, να έρχονται άνθρωποι σαν τη Σοφία και να το διασκεδάζουμε όλοι. Έτσι, Σοφία. Δηλαδή, και σαν μόνο Σοφία, το χαμόγελο. Δεν, αυτά... δεν είναι και πολύ. Αυτά... Σοφία είναι μόνο δεν μία. Δεν είναι και πολύ. Όλοι, παιδιά, είμαστε μοναδικοί. Έλα, σταματήστε. Θα πούμε κι άλλα, μην νομίζεις. Όλοι είμαστε μοναδικοί. Ο καθένας μοναδικός. Δεν βλέπω τον χρόνο να βρίσκεται άλλο. Τη Σοφία θα ξανάρθει. Ότι αυτά είναι αφορμές για να γίνουν όλο αυτό που προαναφέραμε. Να ενωθούμε, να βρεθούμε, να φτιάξουμε, να σκάψουμε, να φτώσουμε, να στήσουμε, να μαλώσουμε, να τσακωθούμε, να γελάσουμε, να φάμε. Όλα αυτά είναι αφορμές. Οπότε είναι πολύ ωραία αυτά τα έθιμα, τα παραδοσιακά. Νομίζω... Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το ενωτικό. Και... Νομίζω ότι ούτε εσύ είσαι προετοιμασμένη για αυτό που θα δεις την Κυριακή. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι με περιμένει. Δεν ξέρω τι με περιμένει. Δηλαδή, νομίζω ότι πάω στα τυφλά. Δεν ξέρω τι με περιμένει, αλλά έχω πει από φέτος ότι του χρόνου μαζί με την Μπέλα. Την Μπελαγία. Δεν ρωτάω. Με την Μπέλα του χρόνου. Μα έλα να σου πω. Θα κάνουμε Μουλέν Ρους και θα βγούμε. Θα κάνουμε άρμα Μουλέν Ρους και θα βγούμε το διχτυωτό το καλσόν και τη ζατιέρα και το κορμάκι του μπαλέτου. Εγώ να βάλω τη σωλήνα. Εγώ και η Μπέλα. Εγώ να βάλω τη σωλήνα. Εγώ να βάλω τη σωλήνα. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα γέλιο πάνω δεξιά. Μούταξε και είμαστε στον αέρα και βλέπει την τηλεόραση. Όχι. Θα κλείσει με τι Βραζιλιάνε φέτο. Ό,τι θα χορέψω. Απάνω στην εξέδρα των Βραζιλιάνων και θα βάλω και τη σωλήνα ειδική. Το είπε. Το είπε. Και. Έτσι. Κοπελιά είσαι. Αν χρειαστεί παραμάνα. Εγώ είμαι εδώ. Μην φοβάσαι τίποτα. Ναι, και παραμάνε. Όταν θα έχει πρόβλημα. Βάνε με στο μυαλό σου και εγώ θα γίνομαι άνεμος να έρχομαι στο πλευρό σου. Κατάλαβες, δηλαδή εντάξει τώρα. Και σε πρόλαβε και σε παντρεύτηκε, πες μου τώρα. Θα ψάξει να ανέβει τα παιδιά. Μη μου τα κάνεις σε τούταν. Μη μου τα κάνεις σε τούταν. Αέρα δεν τα μπορώ. Γανάης και Βάκη στο κοντρόλ ετοιμάσου να κλείσουμε την εκπομπή. Θα κλείσουμε σπίτι. Κλείστε την εκπομπή γιατί θα κλείσουμε σπίτι. Τι να σας πω, δεν σας χορταίνουμε. Έρχεται στα μάλια, αυτό θα σας πω. Άρα, λέτε, τι Κυριακή. Είναι δεδομένο, τι λες. Και όχι μόνο εσείς και όλοι οι τηλεθεατές που μας βλέπουν, αυτή την Κυριακή υποσχόμαστε
Και επειδή ξέρουμε να το κάνουμε πάρα πολύ καλά στα μάλια, υποσχόμαστε ένα υπέροχο, αν μη τι άλλο, έτσι, θέαμα. Εγώ θα έρθω να δω αν θα κλείσει το καρναβάλι, Σοφία. Θα το κλείσει και θα πει και ένα τραγούδι. Τελείωσε τώρα αυτό. Μόνο ένα. Πολλά θα πει. Μωρέ, πολλά θα πει αυτή μέχρι να τελειώσει το καρναβάλι και μέχρι να φύγει τη, με το καλό τη Δευτέρα. Δεν φωνή. Κοπελιά, μαλλιώτικο καρναβάλι. Μαλλιώτικο καρναβάλι, ακούτε τι γίνεται. Πήρατε μία γεύση το τι περιμένουμε την Κυριακή να δούμε, να ακούσουμε. Χαμός έχει να γίνει στα μάλια. Το ραντεβού έχει δοθεί. Ετοιμαστείτε, βάλτε στολές, αποκριάτικες, μικρή, μεγάλη. Εκεί θα πάμε από νωρίς να το διασκεδάσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Τρεις η ώρα Κυριακής μεσημέρι, σας περιμένουμε όλους. Επαναγιώτη. Το ευχαριστώ λέει είναι μικρό και τώρα δεν μας φτάνει. Όσα αισθανόμαστε για σε, μια λέξη δεν τα βάλει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Και δεν μου έρθει και η μαντινάδα για να απαντήσω. Κόλλα, Επαναγιώτη, πέντε!